Πάμε να ανοίξουμε μία παρένθεση με αγροτικό ρεπορτάζ, με πρωτογενή τομέα. Να πούμε ότι η παραγωγή νοστάφυλλων σε παγκρίτιο επίπεδο επιθυμούν να επωφεληθούν από ένα συγκεκριμένο μέτρο στήριξης με την ονομασία πράσινο τριγητό, Ιώτα. Ο πράσινος τριγητός. Και πάμε στο Μήνο Χιλετζάκη. Κύριε Χιλετζάκη, να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας και στους τηλεθεατές σας. Ποιες οι κατηγορίες των παραγωγών που μπορούν να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο μέτρο? Αυτό το μέτρο εφαρμόστηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα πέρυσι. Ήταν ένα μέτρο για τη στήριξη και των νοπιών, αλλά και των νοπαραγωγών, λόγω του κορονοϊού, που είχαν μειωθεί πάρα πολύ οι ποσότητες ίνου στην εστίαση και δεν μπορούσαν να διατεθούν. Φέτος, δυστυχώς, δεν έχει ανοίξει ακόμα, και το λέω δυστυχώς, το κομμάτι που λέγεται απόσταξη κρίσης. Προσπαθούμε να δούμε αν ανοίξει, και η κυβέρνηση με κάποια πενιχρά χρήματα που έχει προσπαθεί να ανοίξει τον πράσινο τρίγο. Ο πράσινος τρίγος εκπροσωπεί τους υνοπαραγωγούς, τους αμπελουργούς που έχουν η Νάμπελα. Είναι μία μικρή στήριξη, ξεκινάει από 200 ευρώ μέχρι 250 ευρώ, 300 ευρώ το στρέμμα. Θα πρέπει οι παραγωγοί, μετά που θα εγκριθούν, θα πρέπει να τριγίσουν τα μπέλια τους, να ρίξουν όταν είναι αγκουρίδες στα σταφύλια στο έδαφος και να έρθουν από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας να δούνε ότι έχει πέσει το εισόδημα, ότι είναι τριγημένο τα μπέλι, και αυτό το αμπελοτεμάχιο με τον κωδικό δεν μπορεί να οδηγηθεί σε εινοποιείο. Με αυτόν τον τρόπο αποσυμφορούνται χιλιάδες ποσότητες σταφυλιών που δεν έχουν τη δυνατότητα τα εινοποιεία να τις απορροφήσουν, γιατί και τα εινοποιεία με τη σειρά τους έχουν χιλιάδες τόνους αδιάθετου προϊόντος στις δεξαμενές τους. Αν δεν κάνω λάθος, ο προϋπολογισμός αγγίζει τις 300.000 ευρώ συνολικά, κύριε Χιλετζάκη. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα, είναι 300.000 ευρώ. Εκεί, ναι. Δεν μπορούν να καλύψουν τίποτα. Πέρσι ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ και φέτος είναι 300.000 ευρώ. Με 300.000 ευρώ δεν μπορεί ούτε το μισό νομό Ηρακλείου να καλύψει, που λέει ο λόγος, αν επιθυμήσει να πάει στον πράσινο τρίγο. Κύριε Χιλετζάκη, ολοκληρώστε. Όσο πιο γρήγορα γίνει ο πράσινος τρίγος, τόσο καλύτερα, γιατί οι αμπελουργοί ήδη έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες, ψεκάσματα, καψίματα, έχουν κάνει τη χειμερινή εργασία, όλη κλάδεμα και λίπαση. Επομένως, ό,τι να γίνει πρέπει να γίνει τώρα, να μην μπουν οι παραγωγοί στη διαδικασία να παράξουν και να φτάξουν το μήνα Αύγουστο και να τους πούμε εφαρμόζουμε τον πράσινο τρίγο όταν έχει φτάσει να πιει νερό από την πηγή και τελικά του το κόβει. Κύριε Χιλετζάκη, δηλαδή γενικά και στο επιτραπέζιο οι Ιωνοί είναι θετικοί σε αυτά τα πρώτα στάδια της εφετινής αμπελοκαλλιέργειας? Θα ήθελα ένα σχόλιο και να κλείσουμε με αυτό. Στα φιλοχρονιά είναι φέτος, καλά έχουν ξεκινήσει, οι βροχοπτώσεις ήταν σύμμαχοι μας, τώρα περιμένουμε να δούμε. Μέχρι να φτάσουμε στο τελικό προϊόν έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας. Δυστυχώς όμως η παραγωγή είτε επιτραπεζίου σταφυλιού είναι, είτε σταφίδας, είτε και εινοποιήσιμου, τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει μεγάλους γολγοθάδες όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή έχει μπει στο πετσί μας και έχουμε σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Χιλετζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.